καλημέρα κύριε Αυλονίτου. Τι μου κάνετε, καλά είστε? Μια χαρά. Επίτηδες βάλατε την αλήθεια. Πώς, πώς? Επίτηδες βάλατε την γιατί? Αλήθεια. Γιατί? Γιατί έχω πει επανειλημμένως ότι ο κύριος Βαρουφάκης μου γιουκλακίζει. Oh. Το έχω πει. Βέβαια, δεν είναι έτσι. Έχετε δει την υπολοχαγόνα τάσα? Αυτό το πάθος, την υπερβολή, είχα ρίξει με δάκρυ κορόμιλο τότε, έτσι. Δεν το συζητάω. Αλλά αυτή η υπερβολή, εν πάση περιπτώσει, να το κάνει η γυναίκα, εντάξει, να βουγιουκλακίζει. Να το κάνει ένας άντρας είναι. Τι να πω. Τι να πω. Πάντως στο γουδί. Ένα στο το αδικείτε, γουδί. Αδικείτε την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Όχι, την αδικείτε κατάφορα υπό ποια έννοια? Ότι. Ναι. Υπέροχη ηθοποιός, έτσι δεν εννοείτε το συζητάω. Εννοείται ότι το κάνει για προβολή. Εννοείται ότι το κάνει για προβολή ο Βαρουφάκης αυτό? Ενώ έχετε δει απατημένο σύζυγο. Έτσι δρά ο άνθρωπος. Ο κύριος Τσίπρας είναι ένας ευγενής άνθρωπος. Τον άκουσε, μας εξήγησε ο κύριος Βαρουφάκης γιατί δεν είναι πια στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν άκουσε τις προτάσεις του και αφού τον άκουσε είπε ευχαριστώ, δεν θα πάρω. Και όχι μόνο είπε ευχαριστώ, δεν θα πάρω, αλλά τον έστειλε κιόλας. Και τώρα είναι ως απατημένος σύζυγος που προσπαθεί και κάνει ό,τι μπορεί. Έτσι πάντως στο γουδί, θα σας πω, ο κύριος Τσίπρας θα πάει όταν θα εγκαινιάσει το μετρό. Θα πάει τότε για να εγκαινιάσει το μετρό. Τότε θα πάει. Έτσι για να. Άρα το σχόλιο σας, μιας και μπήκατε έτσι δυναμικά για Βαρουφάκη, ποιο είναι? Για το Βαρουφάκη. Ότι βουγιουκλακίζει αυτό. Απλώς δεν είναι ωραίο όταν είναι άντρας, ας πούμε, να το κάνει. Τι άλλο να πω. Τα λέει όλα. Υπερβολή στο. Καταρχήν λέει ψέματα, λέει υπερβολές. Θέλει να βρίσκεται στο επίκεντρο. Είναι γνωστά όλα αυτά. Καλημέρα κύριε Καραγκούνη. Καλημέρα, καλημέρα. Βέβαια κύριο Βελόπουλος εδώ. Καλημέρα κύριε Βελόπουλε. Δηλαδή δεν ξέρατε τι υπουργό οικονομικών είχατε τότε, αυτό μου λέτε τώρα? Κοιτάξτε, όλοι οι άνθρωποι μπορεί και εσείς θα το έχετε πάθει στη ζωή σας κάποια στιγμή να ακούσετε, να θεωρείτε ότι εντάξει είναι καλός φίλος και ξαφνικά ας πούμε να αποδειχθεί κάτι άλλο. Έτσι την πάτησε και ο κύριος Τσίπρας, ας πούμε, αλλά ενήργησε και τον έστειλε. Έτσι δεν έκανε δεχτές τις προτάσεις του. Και οι πολιτικοί, ξέρετε, κρίνονται από τις πολιτικές που εφαρμόζουν και τις συνέπειες που έχουν στους ανθρώπους. Επομένως, το να μην τις κάνει δεχτές, κατάλαβε ο κύριος Τσίπρας έγκαιρα περί τίνος πρόκειται.